Εμείς χαιρόμαστε, τα πούμε καιρό. Και επειδή ξεκινήσαμε από την προηγούμενη mm. συνέντευξη που μας είχατε δώσει και είχε μείνει αυτή η ατάκαση και έπαιξε, έπαιξε, παντού, ότι θα στείλετε το λογαριασμό στο Ρουβίκονα. <laughs> από τότε φοβάμαι ότι ο Ρουβίκονα έχει εκτραχυνθεί. Έχει ξεφύγει. <laughs> ναι. Να την ακούσουμε την ατάκα αυτή όπω την είχατε πει, για να μην σα αδικήσουμε. Και επιστρέφω να μα απαντήσετε στο σήμερα τι έχετε κάνει. Ωραία. Ήταν μέχρι τώρα τα μέλη του Ρουβίκονα τα χαϊδεμένα Δεν παιδιά δεν της Δεν ξέρω κυβέρνησης. αν του ε, έστειλαν μεταξύ. Εγώ σκέφτομαι να του στείλω το λογαριασμό των ζημιών που κάνουν. Του τον στείλατε Σαφές. και ισχύει. Ισχύει, ισχύει απολύτω αυτό που έχω πει. Ισχύει. Ισχύ. Βεβαίω και ισχύει. Θα σα πω το εξή. <clears throat> Ακούστε. Όλοι αυτοί από τότε που το κουβεντιάσαμε μέχρι και σήμερα που συζητούμε. Ε, κάνουν μια προσπάθεια, όπως σας είπα, σαν παλιοί πολιτικά ντίδες, να διατηρούνται στην επικαιρότητα για να δικαιολογούν και την ύπαρξή τους. Υπό την έννοια, το τελευταίο διάστημα κλιμακώνουν κάποιες επιθέσεις μετρικάκια και μάλιστα θέλουν να ανεβάζουν και στο, στα δικά τους τα, τα site. Και να πούνε ότι δεν είναι έτσι που το παρουσιάσατε, το παρουσιάσατε, α πούμε, light. Είναι κάτι βαρύτερο αυτό που κάνουμε και εμεί, εκείνο και το άλλο κτλ. Αυτοί προσάγονται, όταν υπάρχουν και αξιόπινε πράξει, συλλαμβάνονται, πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και το λογαριασμό τον πληρώνουν. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε ειλικρινεί απολύτω, με τον πολίτη Αλλά που μα ακούει. Ένα χρόνο πολλαπλασιαστή, κυρία Υπουργέ. Μπαίνουν όχι. παντού σε πρεσβείε, μπαίνουν όχι. σε νοσοκομεία, σε σχολεία. μία φετίο, εβδομάδα τώρα. Που... Έχει την τελευταία εβδομάδα οι οποίοι αυτοί κλιμακώνουν. Θεωρούν ότι υποχώρησαν κάπω σε ένα χρονικό διάστημα, εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο και θέλουν πάλι ε, να ξανακάνουν την παρουσία του αισθητή. Δίνουν όμω την αίσθηση, κυρία Παπακόστα, βλέπουμε αφήστε, τώρα από τις δίνουν, τις Σωστά και το, και το λέτε. Δίνουν, δαζηλίας, δίνουν την αίσθηση, αλλά η πραγματικότητα. Να Όχι, να σα πω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, για να ξέρουμε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που λένε και ήδη. Ότι δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδε στόχοι <coughs> στην Αθήνα, ένα, οποιοδήποτε ένα, δεν χρειάζεται να έχει το συγκεκριμένο όνομα, που θέλει να κάνει μια απρόβλεπτη ενέργεια. Έτσι, για, να, 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 σε ευνηδιάσει, μπορεί να το κάνει. Ακόμη το θέμα και σε είναι πώ μπορεί να το κάνει. Ε, το να περάσει απ' έξω κάποιο με μία μηχανή και να πετάξει αυτά τα μάθαμε στη ζωή μα. Μπήκε η έννοια τρικάκια. Λοιπόν, Ρίχνουν ή να πάει να μπογές, κάνει μία καθιστή. Οτιδήποτε. Πρεσβεί. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, εάν θέλει να το κάνει. Το θέμα είναι πώ τον αντιμετωπίζει. Και το κράτο τη σήμα δίνει. Το κράτο δίνει το ίδιο σήμα. Μηδενική ανοχή. Τέλο. Mm -hmm. Τελεία. Δηλαδή, να το ξέρουμε. Εμεί βλέπουμε όμω απαντά κρούσματα, κυρία Υπουργέ. Με χαμηλή παραβατικότητα που που αγγίζει τον πολίτη. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε να το πούμε, χαμηλή παραβατικότητα είναι χαμηλή, αλλά δίνει ένα στίγμα ξέφραγου αμπελιού. Έχω πει ότι δηλαδή, όλο αυτό πόδιος. το διάστημα, πόσα σύλληψη έχετε πώς. κάνει από, αυτόν, από αυτά τα στελέχη. Λοιπόν, Συλήψη, όπως... όχι προ Θα σα πω. Πάρα πολλέ. Εάν μου το λέγατε, θα σα είχα δώσει, θα σα τα στείλω. Τα στοιχεία να τα έχετε να τα παρουσιάσετε. Μάλιστα. Θα ρωτήσω τι υπηρεσίε και θα σα πούν. Πώς. Εγώ θα σα πω ενδεικτικά το εξή. Το τελευταίο διάστημα και όχι επειδή είμαστε εμεί στην πολιτική ηγεσία, επειδή η αστυνομία δουλεύει παίζει ρόλο ποιο είναι στην πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου και πρώτα απ' όλα παίζει ρόλο το ότι υπάρχει Υπουργείο Προστασία του πολίτη. Δεν υπήρχε και πριν. Πρέπει ότι... να. Σε... Όχι. Γιατί δεν λέτε υπήρχε. Αυτό. Ήταν παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα υπάρχει Υπουργείο Αυτοτελέ Προστασία του Πολίτη, που σημαίνει ότι ο συμβολισμό είναι να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του πολίτη, να είναι και να αισθάνεται ασφαλή. Εγώ θα σα στείλω τα στοιχεία να τα έχετε για δική σα χρήση να ενημερώνετε σωστά τον κόσμο. Λοιπόν, θα πω όμω για να καταλάβει ο πολίτη που μα παρακολουθεί, γιατί το καταλαβαίνει Δεν αυτό. Δεν έχει αυστηρή εγκληματικότητα. Θέλω να πω το εξή, ότι κάθε μέρα εξαρθρώνονται πολύ μεγάλε υποθέσει, οι οποίε χρονίζανε. Δείτε την δολοφονία που συγκρότησε ο, το Πανεπιστήμιο. Όχι, λέτε για τα μεγάλα. Εμεί τα έχουμε πολύ μικρά στην αστυνομία και Έτσι στο Υπουργείο πράγμα. που ανήκει, γιατί έχουμε πει τι μεγάλε επιτυχίε. Δουλεύει η αστυνομία Αλλά πολύ. Τον κόσμο τον νοιάζει ο Τσαντάκια. Τον Βεβαίως, νοιάζει ο Πορτοφολά. Εκεί είναι η δική μα το μέλημά μα, το ενδιαφέρον μα αυτό είναι. Βεβαίως. Και προσπαθούμε κάθε μέρα με άκνη προσπάθεια η αστυνομικοί και εμεί κατά πάνω να του λύνουμε προβλήματα τα οποία είναι πολλά και διαχρονικά, πρέπει να ξέρετε. Και επειδή η αστυνομία κινείται, όποια υλικοτεχνική υποδομή και αν έχει. Και εργάζεται, φθείρεται. Yeah. Θέλει την ανανέωσή τη πολύ συντομότερα Εδώ από οποιαδήποτε βλέπουμε, άλλη, κύριε, από άλλη οργανωμένο σώμα. Βλέπουμε αστυνομικά τμήματα να λειτουργούν το τελευταίο διάστημα σε ώρε καταστημάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένα μία σειρά στου Ρέπο ε... Μακεδόνε και σε άλλε περιοχέ που ακριβώ επειδή Όχι. δεν υπάρχει προσωπικό, Ακούστε να σα πω κάτι. Ναι. Δουλεύουν ελάχιστε ώρε. Ακούστε να σα πω κάτι. Λοιπόν, ε, εμεί εξορθολογίζουμε το προσωπικό ακριβώ, επειδή παίρνουμε υπόψη μα και τι ανάγκε που υπάρχουν, διότι η αστυνομία, ω μη οφείλαμε όλοι, ω κράτο εννοώ, έχουμε φορτώσει τα πάντα στην αστυνομία. Έχουμε φορτώσει έργα τα οποία δεν είναι δικά τη, και έχουμε επιφορτήσει του αστυνομικού να κάνουν για του πάντε τα πάντα. Έχουν δίκιο οι αστυνομικοί που διαμαρτύρονται. Έχουν δίκιο σε ένα βαθμό και είμαι μαζί στην προσπάθεια mm -hmm. να βελτιώσουμε τη συνθήκη και κάθε μέρα συνεργαζόμενοι αυτό κάνουμε. Αλλά λάβετε υπόψη ότι είναι ένα σώμα το οποίο επειδή δρά και, και λειτουργεί καθημερινά. Έχει και φθορά στη χρήση του υλικού που χρησιμοποιείται, είναι αυτοκίνητα. Έχει πεπαλαιωμένο είναι... όμω υλικό η αστυνομία. Και δεν βράζουμε των πλουσίων. Θα σα πω. Α, μια χαρά είναι χορηγία. Δεχούμενε. Και εσεί μα δώσατε στο πυροσβεστικό σώμα, Βεβαίως. μια χαρά καλα κάνετε. Βεβαίως. Και εγώ έχω πει, θα βάλουμε σε χρυσή Δέλτο όσου είναι mm -hmm. ε, στην προσπάθεια αυτή η αρρωγή γιατί χρειάζεται. Κοιτάξτε, να σα πω ένα, ένα στοιχείο. Ένα περιπολικό, για να κάνει σωστά τη δουλειά του, ε, θα δείτε ότι έχει ε, χιλιόμετρα πάνω από 500, 600, 700 χιλιόμετρα. Mm -hmm. Γιατί κινείται κάθε μέρα. Ποιο αυτοκίνητο θα αντέξει τέτοια ε, χρήση. Κανένα. Υπάρχει Κανένα. Χρήψη. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να ανανεώνουν συνεχώς. Υπάρχει συνδυασμό. Έχει... λοιπόν για αυτά. Δεν φτά, Συνέχεια ανανεώνουμε. Ανανεώνουμε τόσο? το στόλο. Mm -hmm. Το ζήτημα είναι ότι ο, 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 ο στόλο, όσο και να ανανεώνεται, θέλει διαρκώ αυτή την προσπάθεια. Γιατί σα είπα, είναι mm -hmm. διαρκώ στη μάχη του δρόμου. Στη μάχη τη καθημερινότητα. Λοιπόν, mm -hmm. επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και θέλουμε απαντήσει από διάφορε περιοχέ, θα τα θέσουμε στην Υπουργό. Θα μα επιτρέψετε να κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή για διαφημίσει και παραδεχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μα. Διαγωνισμό για έναν τυχερό συνολική αξία 3.000 ευρώ από τη Σέντρο. Με επίπλα κουζίνα συνολικής αξίας 3000